Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης της εκπομπής και φίλος βέβαια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, Νίκο? Καλά, έστω και αν πραγματικά ομολογώ ότι έμεινα έτσι εμβρότητας από τα στοιχεία αυτά που διάβασα στο Νέα Κρήτη το μεσημέρι σε σχέση με τις αθλήτριες, τις 22 αθλήτριες και την κακοποίηση την οποία υπέστησαν. Πραγματικά φαίνεται ότι η κακοποίηση τελικά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο φωλιάζει καλά. Και δεν μπαίνει τέλος. Και δεν μπαίνει τέλος, ακριβώς. Δεν μπαίνει τέλος. Δεν μπαίνει τέλος. Είναι πραγματικά μια κατάσταση η οποία είναι μοναδική. Πρωτόγνωρη. Λοιπόν, ποιο θέμα θα πιάσουμε, θα αναφερθούμε, σε κάποια συμπεράσματα. Σε κάποια συμπεράσματα. Έρευνας για τον κορονοϊό. Ακριβώς, έρευνας για τον κορονοϊό. Μια έρευνα η οποία γίνεται από τη Διανέωση σε συνδυασμό με τη μέτρων ανάλυσης. Πολύ μεγάλο δείγμα, 1.100 άτομα. Πανελλαδικό δείγμα. Σαφέστατα, σε αυτή την έρευνα καταγράφονται οι απόψεις και οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στο κορονοϊό. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα είναι από 17 ετών και άνω, και αυτή η έρευνα είναι πολύ σημαντικό, το ότι τελικά γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα όσο βρισκόμαστε μέσα στον κορονοϊό. Η πρώτη που έγινε ήταν τον Απρίλιο του 20, το Σεπτέμβριο, το Δεκέμβριο του 20 πάντοτε, και μετά τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο του 21 από εκεί και πέρα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο είναι, κατά τη γνώμη σας και μιλώντας γενικά, η χώρα μας αυτή την περίοδο κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από αυτό εδώ το πρώτο γράφημα το οποίο έχουμε είναι η θεαματική έκρηξη της αισιοδοξίας και της θετικής προοπτικής που υπήρχε τον Απρίλιο του 20. Βλέπουμε ότι υπήρχε στο 85% πραγματικά. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια θεαματική πτώση, θα λέγαμε, μέχρι το Σεπτέμβριο του 20. Αρχικά είχαμε πιστέψει ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ότι ο κορονοϊός γενικότερα θα έφευγε. Μάλλον τελικά δεν ισχύει αυτό, βεβαίως, από ό,τι φαίνεται. Και από το Σεπτέμβριο του 20 υπάρχει μια σταθερά καθοδική πορεία μέχρι το Νοέμβριο και μέχρι ουσιαστικά το Μάρτιο του 21. Αντίθετα, αυτοί οι οποίοι πίστευαν το αντίθετο, το ότι δηλαδή η χώρα μας δεν τα πήγε τόσο καλά, κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, από το 9,6% φτάσαν περίπου να είναι μισή. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία μάλλον φαίνεται διχοτομημένη σε ένα ποσοστό 45-44%. Μάλιστα, το χαρακτηριστικό στοιχείο από αυτήν την έρευνα είναι ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία, οι άνω των 65, φαίνεται ότι μάλλον πιστεύουν ότι η χώρα μας θα πάει σε σωστή πορεία, περισσότερο σε σχέση με τους νεότερους. Δηλαδή, περίπου 6 στους 10 άνω των 65 πιστεύουν ότι η χώρα μας θα πάει σε σωστή πορεία. Σε αντίθεση, αυτοί οι οποίοι είναι 17 με 24, φαίνεται ότι πιστεύουν το αντίθετο σε ένα ποσοστό επίσης 6 στους 10, 60%. Άρα λοιπόν, εντυπωσιακό στοιχείο. Το δεύτερο, ας πάμε στον πίνακα 2, ο οποίος καταγράφει, πίνακας 2, πότε εκτιμάτε ότι θα επανέλθουμε σε μια φυσιολογική καθημερινότητα. Εκτίμηση, διαχρονικά στοιχεία. Γιατί για να εκφράσει βεβαιότητα, εννοείται. Δεν θα είσαι ρεαλιστής. Βεβαίως, εννοείται. Διαχρονικά στοιχεία λοιπόν, το εντυπωσιακό, το οποίο δεν φαίνεται σε αυτήν εδώ σε αυτό το γράφημα, είναι ότι τον Απρίλιο του 20, 7 στους 10 εκτιμούσαν ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο μιλάμε πάντα Σεπτέμβριο, Νίκο, θα είχαμε επιστρέψει στην καθημερινότητα. Βεβαίως, τώρα το στοιχείο το εντυπωσιακό είναι ότι ένα ποσοστό 54%, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύει ότι θα επανέλθουμε στην καθημερινότητα μετά το 2021. Άρα το 2022. Πράγμα τι σημαίνει? Ότι γενικότερα οι Έλληνες έχουν χάσει την αισιοδοξία τους. Πλέον η αισιοδοξία, η οποία φιγουράριζε στη δεύτερη θέση τον Απρίλιο, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, ένα χρόνο πριν, τώρα πλέον έχει πέσει στην έκτη θέση, ενώ από εκεί και πέρα η εθνική υπερηφάνεια, η οποία επίσης υπήρχε εκείνη την περίοδο, έχει κατρακυλήσει πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, σε ένα ποσοστό αμεληταίο ουσιαστικά του 2,3%, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει ανασφάλεια και άγχος στην ελληνική κοινωνία, σε ποσοστό 1 στους 3 περίπου Έλληνες έχουν αβεβαιότητα, ανασφάλεια και άγχος πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα. Είναι φυσιολογικό το συνέστημα, θα μου πεις, είναι το ποσοστό 1 στους 3, το περίμενες? Ναι. Είναι. Ή περίμενες παραπάνω? Όχι, είναι φυσιολογικό, θα έλεγα, δεδομένου του ότι τα νούμερα αυτά μπορεί να είναι νούμερα τα οποία κάποιοι άνθρωποι ίσως δεν το περιγράφουν καλύτερα το συνέστημά τους εκείνη και τη φάση. Σωστά. Δεν το περιγράφουν καλύτερα το συναισθημά τους, όταν ερωτώνται, τέλος πάντων. Ναι. Ή επίσης μπορεί κάποιοι άνθρωποι να περιγράφουν την απεσιοδοξία, το πρώτο, και στη συνέχεια να γράφουν το δεύτερο, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Ναι. Αυτό μπορεί να σημαίνει δηλαδή ότι όχι οι ίδιοι οι άνθρωποι περιγράφουν αβεβαιότητα, απεσιοδοξία και ανασφάλεια, αλλά μπορεί όλο αυτό το φάσμα να πιάνει ένα ποσοστό 60% των Ελλήνων. Δεν 50% περιγράφουν των Ελλήνων. Το συναίσθημά τους, δηλαδή δεν περιγράφουν περισσότερο την απεσιοδοξία τους. Την απεσιοδοξία τους, ακριβώς. Το αρνητικό πρόσημο. Εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι από όσο νιώθουν. Ακριβώς. Εμφανίζονται περισσότερο απεσιόδοξοι σε σχέση με αυτό που νιώθουν. Ακριβώς. Σωστά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε, κατά τη γνώμη σας, σε ποιο στάδιο της κρίσης του κορονοϊού βρισκόμαστε.
Εδώ χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι ένα τεράστιο ποσοστό, στο 54%, πάνω από τους μισούς, πιστεύουν ότι τα χειρότερα έχουν περάσει σε αυτή τη φάση που είμαστε. Ενώ αντιθέτως υπάρχει μια ισχυρή μειοψηφία, θα έλεγα, της τάξης του 36,2%, που πιστεύουν ότι έρχονται δυσκολότερες μέρες. Αν θα δούμε από εκεί και πέρα τις μεταβολές σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, τον επόμενο πίνακα τον οποίο έχουμε, είναι ότι το Σεπτέμβριο, προσέξτε πώς υπήρχε μια κατρακύλα ουσιαστικά από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 20. Από το Σεπτέμβριο του 20 μέχρι το Δεκέμβριο του 20. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η κατρακύλα υπήρχε μια ανάσχεση της κατρακύλας κάποια στιγμή. Για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι τελικά όταν ήρθαν τα εμβόλια, μάλλον το Δεκέμβριο του 20, τα Χριστούγεννα ακριβώς του 20, όταν ήρθαν τα εμβόλια τελικά, αρχίσαμε να πιστεύουμε όλοι ότι τα χειρότερα έχουν περάσει σιγά-σιγά. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι όταν άρχισαν τα εμβόλια να κυκλοφορούν ευρέως, να εμβολιάζεται ο πληθυσμός, φαίνεται ότι από τον Ιανουάριο δηλαδή του 2021, μάλλον επίσης έχουμε ισχυρά ανωδικά ποσοστά σε σχέση με το ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Άρα λοιπόν, μάλλον τα εμβόλια έχουν κάνει τη διαφορά όσον αφορά στην ψυχολογία μας, όσον αφορά στη θετική νότα την οποία έχουμε ανάγκη ως Έλληνες, ως άνθρωποι, ούτως ώστε να αισιοδοξήσουμε για να μπορέσουμε να αισθανθούμε καλύτερα σε μια δύσκολη ψυχοπιεστική κατάσταση σαν για αυτή που ζούμε τώρα. Πάμε στον επόμενο πίνακα, ο οποίος, επόμενος πίνακας λέει πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα και η καθημερινή ζωή εξαιτίας της πανδημίας. Από εκεί και πέρα το ποσοστό το οποίο περιγράφει το πάρα πολύ και το πολύ είναι αυτά τα δύο ποσοστά, δηλαδή είναι ένα ποσοστό 47-48% κοντά και ένα ποσοστό 21%. Άρα σε ένα ποσοστό περίπου 7 στους 10 Έλληνες λένε ότι η ζωή τους έχει αλλάξει πολύ έως πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι στις μικρότερες ηλικίες, πάντα με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, γιατί την οικονομία της ώρας της συζήτησης δεν έχω φέρει αυτό τον πίνακα, φαίνεται ότι σχεδόν 9 στους 10 νέους 17 με 24 πιστεύουν ότι η ζωή τους έχει αλλάξει υπερβολικά. Όσον αφορά στις κοινωνικές εκδηλώσεις, σε επαφές με φίλους, σε ταξίδια με πλοία, αεροπλάνα, και φαίνεται ότι 9 στους 10 συναντούν φίλους λιγότερο. Ενώ η εμπιστοσύνη του στο γιατρό και στο φαρμακοποιό φαίνεται ότι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε σχέση με την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στους θεσμούς, που φαίνεται ότι έχει κατρακυλήσει στην τέταρτη και στην πέμπτη θέση. Φυσιολογικό αποτέλεσμα. Φυσιολογικό αποτέλεσμα με βάση την κόπωση, με βάση το θυμό, με βάση όλα αυτά τα οποία γενικότερα οι Έλληνες έχουν δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε στην επόμενο πίνακα. Ο χρόνος, Νίκο, μειώνει αυτές τις αντιδράσεις, μειώνει το αίσθημα του θυμού? Ο χρόνος μειώνει το αίσθημα του θυμού ή το αυξάνει? Εξαρτάται σε ποια φάση βρισκόμαστε. Ο χρόνος, αίσθηση... δηλαδή αν διαρκέσει η επιδημιολογική κρίση ακόμα 2 χρόνια, θα μπει μέσα μας ο θυμός και θα καταλαγιάσει? Ξέρεις, ο θυμός είναι ένα βασικό στοιχείο στην απώλεια. Αυτή τη στιγμή ο καθένας έχει απολέσει κάτι. Άλλος έχει απολέσει τη δουλειά του. Άλλωστε αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από αυτόν τον πίνακα τον οποίο έχουμε. Άλλος έχει απολέσει την ευζοία του. Άλλος έχει απολέσει αυτό κάτι παραπάνω το οποίο είχε. Όλοι ωστόσο έχουμε απολέσει κάτι. Άλλο στην ελευθερία του, την ελευθερία του να κυκλοφορεί ό,τι ώρα θέλει και όπου θέλει. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα ο θυμός είναι ένα βασικό στοιχείο της απώλειας. Πρώτο στοιχείο είναι το σαστίζω, το δεύτερο θυμώνω, το τρίτο στοιχείο είναι η θλίψη και το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι η αποδοχή. Όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται στη φάση του θυμού, ουσιαστικά τι κάνει? Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να επεξεργαστεί την απώλειά του. Υπό αυτήν την έννοια, αν θα κρατούσε ακόμα 2 χρόνια, νομίζω ότι το φυσιολογικό θα ήταν να φτάσουμε στο στάδιο της αποδοχής. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι πάντα οι οποίοι παραμένουν στο στάδιο του θυμού. Εξαρτάται ο καθένας το πώς επεξεργάζεται αυτή την απώλεια, Νίκο. Ναι. Τώρα, σε αυτό το πίνακα είναι χαρακτηριστικό, αν δούμε αυτό είναι εδώ το στοιχείο. Εργάζομαι εξ αποστάσεως με τηλεεργασία. Εντυπωσιακό στοιχείο. Βλέπουμε ότι τον Απρίλιο του 2020 υπήρχε ένα 26% το οποίο εργαζόταν με τηλεεργασία. Σήμερα, μετά από 1 χρόνο που υποτίθεται ότι έπρεπε εν μέσω πανδημίας, η οποία καλπάζει να είμαστε πολύ περισσότερο έτοιμοι, φαίνεται ότι μάλλον ένα μικρότερο ποσοστό εργάζεται με τηλεεργασία. Το 16,7%. Το 16,7% δηλώνει ότι εργάζεται με τηλεεργασία. Και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο επίσης, Νίκο, είναι ότι αν αθροίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, το 6,3, το 4,9, το 0,9, το 2,2 και το 13,6 και το 1,6%, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 30%. Αυτοί τι άνθρωποι είναι? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα φλερτάρουν με το φάσμα της ανεργίας ή γενικότερα της πλημελούς εργασίας. Εργάζονται με μειωμένο ωράριο, έκλεισε το κατάστημα, δεν εργάζομαι, είμαι σε άνευ αποδοχών, δεν εργάζομαι, είμαι σε κανονική άδεια, είμαι σε άδεια ειδικού σκοπού, δεν εργάζομαι, βρίσκομαι σε αναστολή εργασίας. Αυτό προφανώς έχει και ένα αποτύπωμα στην ψυχική μας υγεία, Νίκο. Άρα λοιπόν, 3 στους 10 Έλληνες φαίνεται ότι ζουν σε ένα ποσοστό εργασιακής ανασφάλειας, πράγμα το οποίο προφανώς έχει και ένα αποτύπωμα στην ψυχική τους υγεία. Από εκεί και πέρα,
Πάμε στον επόμενο πίνακα. Ο τελευταίος πίνακας. Να περιγράψουμε, ναι, είναι ο τελευταίος πίνακας. Ο οποίος έχει να κάνει με το εμβόλιο και ο οποίος λέει εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειας έχετε κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ναι. Αυτός λοιπόν ο πίνακας δείχνει ότι ένα ποσοστό περίπου 10% έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Το εντυπωσιακό είναι ότι από αυτό το 10% των Ελλήνων που έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, ένα ποσοστό 99%, δηλαδή σχεδόν όλοι οι Έλληνες, έχουν μείνει εντυπωσιασμένοι ή ικανοποιημένοι από την διαδικασία αυτή του εμβολιασμού. Συμπληρωματικά θα λέγαμε ότι σε σχέση με τους σκεπτικιστές του εμβολίου, το Σεπτέμβριο, δηλαδή κάποιους μήνες πριν του 20, ο ένας στους δύο Έλληνες δήλωνε ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι οποίοι γενικότερα δηλώνουν ότι σίγουρα θα κάνουν το εμβόλιο, είναι περίπου 7 στους 10 Έλληνες, με τα ποσοστά να μεγαλώνουν και ακόμα ένα τεράστιο ποσοστό, ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 10 με 15%, άρα φτάνουμε γύρω στο 90% των Ελλήνων, ναι, μεν να είναι σκεπτικιστές απέναντι στο εμβόλιο, ναι, αλλά να θέλουν και αυτοί να το κάνουν. Άρα λοιπόν σε ένα συντριπτικό ποσοστό, γενικότερα οι Έλληνες, παρά τα όσα έχουμε ακούσει με το εμβόλιο της AstraZeneca και όχι μόνο, γενικότερα η πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία φαίνεται ότι θέλει να κάνει το εμβόλιο, ίσως με το καθεστώς του φόβου αυτό το οποίο υπάρχει σε όλους. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο ότι από αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, ένα ποσοστό 50% περίπου, 54% συγκεκριμένα, λέει ότι φοβάται ότι μπορεί να μην είναι ασφαλές το εμβόλιο ή ότι μπορεί να έχει παρενέργειες. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο βγήκε από την έρευνα αυτή είναι ότι περίπου ένα 4% των Ελλήνων δηλώνει ότι γνωρίζει ότι έχει προσβληθεί από τον ιό. Από αυτό το 4%, ένα 8% δηλώνει ότι κάποιο μέλος της άμεσης οικογένειάς τους έχουν προσβληθεί από τον ιό. Ενώ από αυτό το 8%, ένα ποσοστό επίσης 9% δηλώνουν ότι έχουν υποστεί μια απώλεια στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Από το 8% που έχουν νοσήσει, το 9%, δηλαδή περίπου γύρω στο 1%, έχουν χάσει κάποιο πολύ προσφυλές, κάποιο πολύ αγαπημένο, κάποιο πολύ οικογενειακά, κάποιο πρόσωπο της γενικής οικογένειας. Μάλιστα. Συμπερασματικά, τι προκύπτει μέσα από την έρευνα? Ότι συμμετέχουν σε έρευνες, απαντούν. Πιο εύκολα οι απαντήσεις δίδονται, νομίζω. Κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης, στο πλαίσιο μιας έρευνας. Ακριβώς. Παρά από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, νομίζω εκεί απήχαν οι περισσότεροι, δεν ήθελαν να συμμετέχουν, να ακούν. Εκεί απήχαν οι περισσότεροι, δεν ήθελαν να συμμετέχουν, να σχολιάζουν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι συμμετέχουν οι περισσότεροι και ειδικά η συγκεκριμένη έρευνα έχει ένα χαρακτηριστικό, Νίκο. Ξέρεις, καταγράφει τις ροπές και τις τάσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια της κρίσης, της υγειονομικής κρίσης αυτής, που ίσως αρχίζει και γίνεται και οικονομική κρίση. Αυτό λοιπόν φαίνεται το ότι τελικά, όπως είπα, με αυτές τις 5 έρευνες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα και προφανώς δεδομένου ότι θα συνεχίσει η οικονομική κρίση, θα υπάρξει και νέα έρευνα, η υγειονομική κρίση θα υπάρξει και νέα έρευνα, φαίνεται ότι οι Έλληνες συμμετέχουν, φαίνεται ότι οι Έλληνες και καταγράφουν τον παλμό τους και την ψυχολογία τους σε νούμερα σε αυτά που βλέπουμε. Η ατζέντα ενός κλινικού ψυχολόγου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ατζέντα των περιστατικών που δέχεται. Και καλείται βέβαια να αντιμετωπίσει και να βοηθήσει. Έχει διαφοροποιηθεί αυτόν τον τελευταίο ένα χρόνο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ξέρεις, η ατζέντα θα έλεγα ότι λίγος πολύ είναι η ίδια. Απλά τα δεδομένα αυτά τα οποία υπάρχουν έχουν χειροτερέψει πολύ περισσότερο ίσως κάποιες ήδη προϋπάρχουσες καταστάσεις προβληματικές, δύσκολες, τις οποίες αντιμετώπιζε ο Έλληνας. Έχουν επιδεινώσει λοιπόν κάποιες καταστάσεις. Ακριβώς, έχουν επιδεινώσει την ψυχολογία του Έλληνα. Ένας Έλληνας ο οποίος, για παράδειγμα, βρίσκεται στην απεσιοδοξία. Ένας Έλληνας ο οποίος φλερτάρει με την ανεργία. Το βλέπουμε ξεκάθαρα εδώ. Ένας Έλληνας ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και ο οποίος ήταν δυνατόν να εμφανίσει κατάθλιψη πριν από κάποια χρόνια. Κάτω από αυτή την κατάσταση, την ψυχοπιεστική κατάσταση την οποία ζει, μπορεί να εμφανίσει πολύ πιο συχνά κατάθλιψη. Άρα λοιπόν, λίγος πολύ, ναι, μεν τα προβλήματα μπορεί να έχουν αλλάξει ή, αν το θέλει διαφορετικά, οι αιτίες να έχουν αλλάξει. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλήματα τελικά οδηγούν στις ίδιες παθολογίες. Αντανακλαστικά δεν είχε ο Έλληνας 10 χρόνια οικονομική κρίση, πάνω κάτω δύσκολη κατάσταση, ήρθε και η επιδημιολογική. Το δυστύχημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι τα αντανακλαστικά στην συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από χρόνια κρίσης, μετά από χρόνια πίεσης, μετά από χρόνια. Εξασθενούν ακριβώς. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ποτηριού, ξέρεις. Αν σηκώσω ένα ποτήρι για μία ώρα, για παράδειγμα, έστω και αν το ποτήρι είναι μισοάδιο, εκείνη τη στιγμή το αισθάνομαι πάρα πολύ βαρύ. Εάν το ποτήρι το σηκώσω, για παράδειγμα, για ένα λεπτό, θα το αισθανθώ πάρα πολύ ελαφρύ. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, όλη αυτή η οικονομική κρίση και η υγειονομική κρίση, η οποία ήρθε να προσθεθεί στη 10χρονη οικονομική κρίση, τελικά νομίζω ότι έχει δοκιμάσει τις αντοχές του Έλληνα και στον ψυχολογικό τομέα. Και δυστυχώς, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, φαίνεται ότι ένα ποσοστό από 10 με 15%, σε παγκόσμιο επίπεδο βεβαίως,
θα έχουν κάποια προβλήματα ψυχικής φύσεως και ψυχικής υγείας στο τέλος αυτής της περιπέτειας, στο τέλος της περιπέτειας του κορονοϊού που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.